το ΚΚΕ θα καταψηφίσει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με την επωνυμία Ερακλής. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό, γιατί ακολουθούμε τη λαϊκή ρίση ότι δεν χωράνε δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μα χάλη. Και στην προκειμένη περίπτωση τα δύο καρπούζια είναι η εξυγείανση των τραπεζών και η προστασία των δανεινιολειπτών. Ή θα είσαι με τα υπερχρεωμένα νοικοκυρία και την απαλλαγή τους από τα χρέη τα οποία έχουν φορτωθεί, ή θα είσαι με την εξηγήση των τραπεζών. Και τα δύο δεν γίνονται. Έτσι, ας μην έχουμε αυταπάτες. Το λέμε αυτό γιατί ακριβώς. Η κυβέρνηση δεν έχει αυταπάτες. Και είναι και πάρα πολύ καθαρή. Και επειδή θέλουμε εμεί να, να προσεγγίζουμε το ζήτημα λίγο πιο σφαίρικα, ε, δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά και στο έργο της προηγούμενης κυβέρνησης. Ότι το συγκεκριμένο σχέδιο Ηρακλής αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών που είχε καταβάλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητα τα αποτελέσματα τα οποία είχε. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως η, σταδιαρκή, η σταδιακή άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Η εντατικοποίηση των πληστηριασμών ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Η ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί ξεκίνησε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η αδειοδότηση των διαφόρων εταιριών διαχείριση των κόκκινων δανείων, των διαφόρων φαντ, επί τη ουσία των κορακιών, ξεκίνησαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διαμορφώσει το πλαίσιο και η κυβέρνηση πάνω σε αυτό το πλαίσιο το εξέλιξε, έκανε ένα βήμα παραπέρα. Για ποιο σκοπό το κάνει η κυβέρνηση, τώρα λέει πολύ καθαρά ότι στόχο τη είναι να απελευθερωθούν κεφάλαια για να χρηματοδοτηθεί η πραγματική, όπως την ονομάζει, οικονομία και η δημιουργία, λέει, νέων και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασία. Βέβαια, αποτελεί καραμέλα και θα πρέπει να το σταματήσει κάτι γνωμάς, η κυβέρνηση. αυτό το, το, το μόνιμο εποδό σε κάθε νομοσχέδιο για δημιουργία καλών νέων και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασία. Από τη στιγμή που ούτε ίδια το πιστεύει. Από τη στιγμή που ίδια με την πολιτική τη δημιουργεί θέσεις εργασίας χειρότερες από τις υφιστάμενες. Και αναφέρομαι για παράδειγμα στη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν α ε, ας το σταματήσουμε γιατί το πολύ το κυρελέησον το βαριέται και ο Θεός και στο τέλος δεν θα έχει και κανένα αποτέλεσμα στην προσπάθεια να εξαπατήσουμε τη λαϊκή συνείδηση. Ε, αυτό είναι το βασικό ζητούμενο τη κυβέρνηση. Άρα, λοιπόν, να, χρηματοδότηση, να βρουν κεφάλαια για χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων από ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο έχει ανακεφαλαιοποιηθεί τρει φορέ. Και αυτή η ανακεφαλαιοποίηση έχει γίνει σε βάρο των φορολογικών υποζυγίων, δηλαδή των λαϊκών στρωμάτων, για να μπορέσει να υπάρχει εξυγίαση των τραπεζών μέσω τη δραστική μείωση. Το μη εξυπηρετούμενο δανειονέτσι, απαλλαγμένε οι τράπεζε να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο του ω καρδιά και αιμοδότη του καπιταλιστικού συστήματο. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ο σκοπό του Ιρακτή είναι φανερό. Είναι η εξυγίαση και η προστασία των τραπεζών και όχι η προστασία των υπερχρεωμένων οικογενειών. Και τα δύο δεν γίνονται. Και δεν γίνονται γιατί πολύ απλά. Ε, η επιτυχία του σχεδίου Ηρακλής είναι άμεσα συνυφασμένη με την ένταση των πιέσεων στα υπερχρεωμένα νοικοκυρία να εξυπηρετήσουν τα δανειά τους. Με την αύξηση των πληστηριασμών και για την πρώτη κατοικία. Και από αυτήν την άποψη είναι φανερό ότι έχουμε να κάνουμε με κρατική χρηματοδότηση, η εγγύηση είναι κρατική χρηματοδότηση η οποία έχει ακολουθήσει τις, δύο προηγούμενες, τις τρεις προηγούμενες και την έμεση μορφή κρατικής χρηματοδότησης που είναι ο αναβαλόμενος φόρος. Όπου οι τράπεζε εκπίπτουν έτσι, μια σειρά από τα κέρδη τους να μην φορολογηθούν. Στο όνομα της βελτίωσης του, του χαρτοφυλακίου τους. Έτσι λοιπόν από αυτή την άποψη Έχουμε μια κρατική εγγύηση, κρατική χρηματοδότηση. Δεύτερον, η οποία όποια διασφάλιση και αν έχει αυτή η κρατική εγγύηση, όποια διασφάλιση και αν έχει, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει τον κίνδυνο να καταπέσει. Γι' αυτό ακριβώς και υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο σε περίπτωση κατάπτωση κρατικής εγγύησης. Που τουλάχιστον αυτή η κατάπτωση μπορεί να φτάσει μέχρι 12 δισεκατομμύρια ευρώ, αν όλα πάνε αν, δεν πάνε κατευχή. Δηλαδή, 12 δισεκατομμύρια τουλάχιστον θα μπορέσουν να γίνουν, να καταπέσουν ενδεχόμενα, άρα δηλαδή να μεταφερθούν σε βάρος τη πλάτη των φορολογούμενων. Και η κυβέρνηση όλη αυτή την επιθυμία ότι όλα θα πάνε καλά που την εντάσσει στην κατάσταση που υπάρχει στις αγορές. Στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Όμως το όποιο επενδυτικό ενδιαφέρον έτσι δεν γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Γίνεται για να βγάλουν κέρδη μέσα από τη διαδικασία αυτή τη διαχείριση των τιτλοποιημένων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και πώ κάποιο θα βγάλει κέρδη από τη στιγμή που κάποιοι θα αρχίζουν να εξυπηρετούνται. Ή να προχωράει η διαδικασία ε, αντιμετώπιση του μέσα στον πληστηριασμό. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση αυτό που έχει βάλει στόχο να προχωραει η διαδικασια ε αντιμετωπιση μεσα στον πληστηριασμο γι αυτο δεν ειναι χρηματοδοτικά είναι αυτά τα οποία έχουν μεγαλύτερη εγγύηση. Τα δάνεια υψηλή ε, πιστοληπτική ικανότητα, υψηλών εγγύησεων. Που σημαίνει τι δηλαδή, η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι δάνεια τα οποία συνοδεύονται από υποθήκε. Και σε αυτή την κατηγορία είναι τα στεγαστικά δάνεια, κατά κύριο λόγο. Τα, υποθηκευμένα, τα δάνεια τα οποία συνοδεύονται, έχουν εξασφάλιση υποθήκων. Άρα, η όποια απόδοση θα έχουν οι κρατικές αποδόσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι άμεσα συνδυασμένη με την πορεία διαχείρισης των στεγαστικών δανείων, των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων. Άρα, δηλαδή, ένα, ακόμη, μια ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυρία για να σώσει την πρώτη την κατοικία τους, την πρώτη κατοικία που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούν και τα δύο αυτά μαζί να συνδυαστούν. Και εξυγίανση των κόκκινων δανείων έτσι όπως θέλει η κυβέρνηση με σκοπό την αναβάθμιση των τραπεζών και από την άλλη μεριά ανακούφιση των υπερχρονωμένων λαϊκών οικοκυριών. Το ένα έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Και από αυτή την άποψη έτσι, είναι καθαρό ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο οι πιέσεις προ τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, στου επαγγελματίε, στου βιοτέχνε, στη φτωχομεσαία αγροτιά, που είναι κατά κύριο λόγο η συντριπτική πλειοψηφία των υποθηκευμένων δανείων, των δανείων μάλλον με εξασφάλιση υποθήκη, για να το λέω πιο ακριβέστερα, η πίεση, οι πληστηριασμοί, ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν η επιτυχία του σχεδίου είναι ο θάνατο των δανειοληπτών για να σωθούν για τη ζωή των τραπεζών. Ο θάνατο σου η ζωή μου. Και μάλιστα αυτό γίνεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση, βεβαίως με όλα αυτά τα προηγούμενα νομοσχέδια, δίνει δίκη και είδωρ για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων, για την προσέλκυση επενδύσεων, για τη διευκόλυνση των επενδυτικών σχεδίων. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση με την ίδια τη την πολιτική επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τη θέση των λαϊκών στρωμάτων τη θέση των εργαζόμενων. Σε μια περίοδο που μεταφέρει η κυβέρνηση με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο μεγαλύτερο βάρος των φορολογικών εσόδων στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων. Και ταυτόχρονα την ίδια αυτή περίοδο οι τράπεζες διευκολύνονται στο να διαγράψουν σε μεγάλο ποσοστό επιχειρηματικά δάνεια. Είδαμε πρόσφατα μια παρόμοια απόφαση. Διαγραφή ενός πολύ μεγάλου τμήματος μη εξυπηρετούμενου επιχειρηματικού δανείου με σκοπό να προχωρήσει η πώληση και η εξυγίανση της συγκεκριμένη επιχείρηση. Στο παρελθόν έχουμε δει αντίστοιχε περιπτώσεις που αυτά βεβαίως κάπου Έτσι, το μεγάλο, τα μεγάλα αυτά κουρέματα των επιχειρηματικών δανείων, ενώ αντίθετα Καμία, κανένα κούρεμα δανιού επαγγελματία, αυταπασχολούμενου, φτωχού αγρότη ή στεγαστικού δανείου δεν προχωράνε οι τράπεζες. Σε μια περίοδο που απελευθερώνονται οι πληστηριασμοί, άρα διευκολύνονται οι τράπεζες, και σε μια περίοδο που οι τράπεζες δείχνουν το προκλητικό τους πρόσωπο, προχωράνε σε απολύσεις, η τράπεζα πειραιώς. Και εδώ η κυβέρνηση παίζει το ρόλο του πόντιου πιλάτου επί της ουσίας. Απολύσεις στην τράπεζα πυραιός που σχετίζονται με τη διαχείριση των κόκκινων δανειών, άρα δηλαδή με το ζήτημα το οποίο συζητάμε, και οι οποίες απολύσει ανοίγουν τον ασκό του αιώλου, Ούτω ώστε και άλλες τράπεζες να προχωρήσουν αυτή τη μέθοδο. Στη μέρος των απολύσεων για να απαλλαγούν από το πλεονάζον, κατά τη γνώμη τους, ακριβό κατά τη γνώμη του εργατικό δυναμικό το οποίο έχουν. Άρα δηλαδή πρόκειται για διπλή πρόκληση κατά τη γνώμη του ΚΚΕ. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην περίοδο την οποία έρχεται. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Το ΚΚΕ είναι με την προστασία των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο για να προστατευτούν αυτά πρέπει να πληρώσουν οι μέτοχοι των τραπεζών. Άρα δηλαδή πρέπει κατά τη γνώμη μας η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι η πρόταση νόμου την οποία έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Αλλά πάλι φορές δεν την δέχτηκαν όμως διαδοχικές κυβερνήσεις και νέα δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για γενναίο κούρεμα των χρεών που έχουν απέναντι στις τράπεζες τα υπερχρεωμένα νοικοκυρία για στεγαστικά δάνεια, για επαγγελματικά και αγροτικά δάνεια. Αυτή αποτελεί και τη μόνη διέξοδος ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων.